Βρισκόμαστε στον χώρο που σχετίζεται άμεσα με τη ζωή, αλλά κυρίως με το τέλος του Αλή Πασά. Το βιολογικό, αλλά ταυτόχρονα και με το τέλος του κράτους του. Ο Αλή Πασάς κυβέρνησε 32 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν όλη την Ελλάδα, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της Αλβανίας και μέρος των Σκοπίων. Σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη, εκείνη την περίοδο, ήταν ο Μαχμούντ ο δεύτερος, ο οποίος είχε πολλές καταγγελίες για τον Αλή Πασά, για παράνομο πλουτισμό, για ανεξάρτητη πολιτική με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της χώρας, χωρίς την άδεια του Σουλτάνου. Ο Αλή Πασάς επεκτείνει το κράτος του όπως αυτός θέλει. Κάνει πολέμους και χωρίς υπερβολή, λειτουργεί σαν ένα κράτος εν κράτη με τάσεις αυτονόμησης. Όλη η πολιτική του διοίκηση αποτελείται από Έλληνες και ο στρατός του από Έλληνες και Αλβανούς. Επίσημη γλώσσα είναι η ελληνική. Μετά από τις πολλές καταγγελίες, ο Σουλτάνος καλεί τον Αλή Πασά εντός 40 ημερών να παρουσιαστεί στην Κωνσταντινούπολη να απολογηθεί για αυτή τη συμπεριφορά. Ο Αλή Πασάς αρνήθηκε να πάει. Και τότε ο Σουλτάνος κηρύττει τον Αλή Φιρμανλή, δηλαδή αποστάθηκε προδότη και του κηρύσσει τον πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο οι Τούρκοι διέπραξαν ένα ολέθριο ιστορικό, πολιτικό και στρατιωτικό σφάλμα. Δίνουν εντολή στον διοικητή της Πελοποννήσου, στον Κουρσίφ Πασά, να στείλει 60.000 Τούρκους στρατιώτες από την Πελοπόννησο για να εξοντώσουν τον Αλή Πασά. Είμαστε τον Ιούλιο του 1820. Ο Αλή Πασάς, στα Γιάννενα, καλά προετοιμασμένος, αμήνεται και έχει στο ενεργητικό του πολλές επιτυχίες με μεγάλες απώλειες στον τουρκικό στρατό. Στο μεταξύ, η φιλική εταιρεία έγκαιρα αντιλαμβάνεται τη μεγάλη ευκαιρία που της δίνεται με την απομάκρυνση του τουρκικού στρατού από την Πελοπόννησο και δίνει το σύνθημα της έναρξης της μεγάλης μας επανάστασης τον Μάρτιο του 1821. Στο στρατό του Αλή Πασά, με την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Οι Έλληνες στρατιωτικοί του τον εγκαταλείπουν και περνούν στην επανάσταση. Ενώ οι Αλβανοί στρατιωτικοί αυτομολούν υπέρ των Τούρκων και το κράτος του Αλή Πασά κατάλληλε. Τον Αλή τον έχουν εγκαταλείψει σχεδόν όλοι. Έχει μείνει μόνο με 500 στρατιώτες. Αντιλαμβάνεται τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται και εκλιπαρεί τον Σουλτάνο για έλεος και συγχώρεση. Οι Τούρκοι στείλουν παγίδα στον Αλή Πασά. Του λένε ότι ο Σουλτάνος αποδέχτηκε τη συγγνώμη του με έναν όρο όμως. Να παραδώσει το κάστρο των Ιωαννίνων μαζί με τους θησαυρούς του και μέχρι να έρθει το χαρτί της απόψης να πάει στο εξωτικό του, στο νησάκι της Παλαιόπουλος. Εδώ δηλαδή, όπου βρισκόμαστε τώρα. Ο Αλή Πασάς πήρε τη γυναίκα του, βασιλική Κονταξή, την οποία είχε παντρευτεί με χριστιανικό γάμο το 1816, όταν αυτός ήταν 76 ετών και εκείνη 26, πήρε μαζί του επίσης στρατιώτες και με μεγάλη αγωνία έρχονται στο Ασάκι και περιμένουν να έρθει το Φιρμάν από την Κωνσταντινούπολη. Αντί αυτού όμως, ξαφνικά, γίνεται απόβαση του τουρκικού στρατού στο Ασάκι. Μπαίνουν στην αυλή του σπιτιού που βρισκόμαστε τώρα. Ο Αλή Πασάς κατεβαίνει στην αυλή να τους υποδεχθεί, πιστεύοντας ότι φέρνουν το χαρτί της αθώωσης. Και τότε ο επικεφαλής του τουρκικού αποσπάσματος και ο Σεα Μεχμέτ φωνάζει στον Αλή Πασά. «Αλή, παραδώσου στη μοίρα σου». Εκείνη τη στιγμή ο Αλή Πασάς συνειδητοποιεί ότι το τουρκικό απόσπασμα δεν φέρνει το πολυπόθητο φυρμάνι της αθώωσης.
αλλά την καταδίκη του σατανά.